σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΑΔΕ, για το πρώτο τετράμινο του 2023 αυτό που παρουσιάζεται είναι ότι υπάρχει αυξημένη κίνηση όσον αφορά τις αγοραπολισίες ακινήτων και συγκεκριμένα πρώτος στην κατηγορία των αυξήσεων είναι ο νομός Χανίων με 15% και ακολουθεί συνέχεια η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, όπου και εκεί υπάρχει μια αυξημένη τάση της τάξης του 10%. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αυξημένο αγοραστικό ενδιαφέρον. Πολλοί ενδιαφερόμενοι αγοραστές στρέφονται στην ασφαλή αγορά των ακινήτων, όπου επιδιώκουν να έχουν αυξημένα έσοδα μέσω των ακινήτων, είτε ενοικιάζοντας αυτά, είτε και κάποιοι από αυτούς επιδιώκοντας να μείνουν σε ακίνητα, στην ουσία αποφεύγοντας την ενοικίαση κάποιου ακινήτου και επιδιώκοντας την ιδιοκατοίκηση. Και επίσης, όσον αφορά το κομμάτι των αγοραπολισιών, αυτό που συνιστούμε εμείς σαν Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου είναι ότι οι υποψήφοι αγοραστές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς θα πρέπει να προχωρούν τόσο σε νομικό έλεγχο όσο και σε πολεοδομικό έλεγχο, δηλαδή να απευθύνονται στον δικηγόρο τους και στον πολιτικό μηχανικό τους, ούτως ώστε πριν την αγοραπολισία ακινήτων να πρέπει να ελέγχουν το ακίνητο τόσο από νομικής πλευράς όσο και από πολεοδομικής πλευράς. Επιπλέον, θα πρέπει να αποφεύγουν να δίνουν την οποιαδήποτε προκαταβολή πριν τη σύναψη του οριστικού συμβολέου, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να χαθεί το ακίνητο, να χαθεί μάλλον η προκαταβολή, λόγω του ότι είναι πολύ πιθανό το οριστικό συμβόλαιο να μην γίνει ποτέ για οποιονδήποτε λόγο, όπως παραδείγματος χάρη να μην μπορεί ο υποψήφιος πολιτής να πάρει ασφαλιστική ή φορολογική ενημερότητα.